Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πέμπτη, 20... με συγχωρείτε πάρα πολύ για την αρχή και το άγχος λίγο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και πάλι. 27 Μαρτίου σήμερα και είναι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Νότιας Ελληνικής Τηλεόρασης. Να δούμε όμως τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας που είναι μέχρι αυτή τη στιγμή. Τη λίστα με τις μεταρρυθμίσεις στέλνει απόψη η κυβέρνηση στους θεσμούς και παράλληλα διαμηνύει προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να συμφωνήσει σε υφεσιακά μέτρα. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος επανέφερε το σενάριο της λήψης την ώρα που οι αξιωματούχοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επισημαίνουν ότι εάν η Ελλάδα δεν έχει πληρώσει τις υποχρεώσεις της, θα πρόκειται για άτακτη χρεοκοπία. Η επόμενη μάχη της κυβέρνησης και των θεσμών αναμένεται αύριο στη συνεδρίαση της ομάδας Βρυξελών, με τις δύο πλευρές να έχουν ακόμη μεγάλη απόσταση να καλύψουν. Στο Μέγαρο Μαξίμου μιλούν για την ξεκάθαρη στάση να μην ληφθούν ηφεσιακά μέτρα και η επιστολή προς τους θεσμούς περιλαμβάνει αρκετές δράσεις. Η λίστα μεταρρυθμίσεων προβλέπει για το 2015 έσοδα ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και λέει όχι σε περικοπή μισθών, συντάξεων ή εφάπαξ, όχι ηφεσιακά μέτρα. Το πρόγραμμα είναι κοστολογημένο, προβλέποντας για το 2015 πρωτογενές πλεώνασμα 1,5% και ανάπτυξη 1,4%. Οι μεταρρυθμίσεις για πρώτη φορά δεν θα οδηγήσουν στα ταμεία τους συνήθεις υπόπτους, αλλά θα πληρώσουν επιτέλους οι έχοντες και κατέχοντες. Μετά τα σχόλια του Γιάννη Βαρουφάκη στην Κρήτη για στήριξη και στην ρήξη, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος επανέλαβε αυτά τα σενάρια. Είμαστε έτοιμοι, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, για μια ρήξη. Και έχουν καταλάβει ότι αν δεν πάρεις σε μια ρήξη, αν δεν το έχεις ούτε σαν ένα ενδεχόμενο αυτή τη ρήξη, προφανώς θα σου περάσουν τα ίδια μέτρα. Δηλαδή θα μπορούσαμε να ήμασταν όπως είναι ο κύριος Σαμαράς ή όπως ήταν ο κύριος Αναστασιάδης. Εμείς δημιουργούμε ασάφεια στους εταίρους μας για τις προθέσεις μας, σκοπίμως, γιατί πρέπει να ξέρουν ότι εμείς είμαστε έτοιμοι για μια ρήξη. Αντιδράσεις προκάλεσε και η αναφορά σε non-paper της κυβέρνησης για το ενδεχόμενο να μην εξυπηρετηθεί το δημόσιο χρέος. Έκανε απολύτως σαφές σε όλα τα επίπεδα της Ευρωζώνης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους από ίδιους πόρους, εάν οι δανειστές δεν προχωρήσουν άμεσα στην εκταμείευση των δόσεων, τις οποίες καθυστερούν από το 2014. Η χώρα έχει να εισπράξει δόση από την Κομισιόν ή Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από τον Αύγουστο του 2014, παρόλα αυτά εκπληρώνει κανονικά τις υποχρεώσεις της. Αν συμβεί αυτό θα είναι άτακτη χρεοκοπία, είπε ο πρόεδρος της Bundesbank, Jens Weidmann. Εάν ένα κράτος της Νομισματικής Ένωσης αποφασίσει να μην ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και σταματήσει να πληρώνει τους κατόχους ομολόγων, τότε είναι μια άτακτη χρεοκοπία. Μιλώντας στο άτυπο πολιτικό συμβούλιο, ο Αντώνης Σαμαράς είπε ότι οι δύο πρώτοι μήνες της κυβέρνησης είναι αρνητικοί. Μας οδηγούν ολοταχώς σε νέο μνημόνιο. Την Κυριακή ο Αλέξης Τσίπρας θα ενημερώσει την πολιτική επιτροπή του κόμματός του. Στο σημείο αυτό θα καλησπερίσω τον εκδότη και διευθυντή από την εφημερίδα Το Ποντίκι, τον κύριο Κουτουφά, και τον φοροτεχνικό της παρέας μας, τον κύριο Αλέτη Σταυρούλια, με τον οποίο θα συζητήσουμε οικονομικά θέματα αργότερα. Κύριε Κουτουφά, όμως θα έρθω σε εσάς, γιατί θέλω να μου δώσετε ένα πρώτο σχόλιο σε ό,τι αφορά τις τελευταίες ειδήσεις, το μήνυμα της κυβέρνησης προς την πλευρά των Γερμανών και όχι μόνο, και φυσικά το τι μέλη γενέστε από εδώ και τώρα. Νομίζω ότι είμαστε σε μια σημαντική στιγμή, όπου η κυβέρνηση για να γίνει η πρώτη ενδιάμεση συμφωνία και ουσιαστικά να απελευθερωθούν αρκετά σημαντικά κονδύλια και να αρχίσει σιγά σιγά να αντιστραφεί το κλίμα σε σχέση με τη ρευστότητα. Η κυβέρνηση, όπως είπατε και προηγουμένως, έχει έτοιμο τον κατάλογο για τις μεταρρυθμίσεις αυτές που ετοιμάζει. Νομίζω ότι είναι μια στιγμή που μπαίνουν όλοι στα χαρακώματα και προετοιμάζονται για τη μεγάλη μάχη. Δηλαδή, οι μεν εταίροι να πιέσουν για να πάρουν όσο γίνεται περισσότερα μέτρα κλπ. Και η κυβέρνηση από εκεί και πέρα να κρατήσει, ας πούμε, αυτές τις κόκκινες γραμμές που έχει βάλει. Δηλαδή, ποια είναι, ότι δεν θέλει άλλα ηφαισιακά μέτρα, δεν θέλει άλλες περικοπές, κυρίως μισθών και συντάξεων. Αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, από τα χαρακώματα θα ακούσουμε πάρα πολλά. Θα ακούσουμε τα περιρρήξεις, θα ακούσουμε αυτό που είπε ο πρόεδρος του Bundesbank, από τις Βρυξέλλες διοχετεύουν διάφορα σενάρια πάλι περί Brexit κλπ.
Η ουσία, εγώ θα σταθώ όμως να επισημάνω δύο πράγματα. Ένα μάλλον ουσιαστικό. Το ένα είναι ότι υπάρχει η πρόθεση, στο βάθος όλων αυτών υπάρχει πρόθεση για να υπάρξει μια συμφωνία. Ότι οι εταίροι πρέπει να κατανοήσουν, ας πούμε, τα προβλήματα που έχει η Ελλάδα. Και επίσης, νομίζω ότι αυτό πρέπει ο κόσμος να το ξέρει, ότι οι εταίροι μας από τον Αύγουστο του 2014 δεν έχουν δώσει στην Ελλάδα ούτε ένα ευρώ. Δηλαδή η Ελλάδα εδώ και 10 μήνες συντηρείται με τα δικά της λεφτά. Άρα αυτό, μήπως όλος, όλη αυτή η κουβέντα, όλη αυτή η αντιπαράθεση του τελευταίου διαστήματος σημαίνει από την πλευρά των εταίρων ότι είναι ένα είδος καπρίτσιου περισσότερο, παραπολιτικής, γιατί είδαμε το non-paper της κυβέρνησης, ότι είναι ξεκάθαρο. Ότι αν κύριοι δεν πάρουμε μια χρηματοδοτική ανάσα και δεν πάρουμε την πρωτοβουλία να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις που θέλουμε, δεν θα μπορέσουμε να αποπληρώσουμε τις δόσεις. Ισχύει κάτι τέτοιο τελικά? Νομίζω ότι η κυβέρνηση σοβαρολογεί σε αυτό που λέει. Λαμβανομένου υπόψη ότι είμαστε και βεβαίως ότι είμαστε σε μια περίοδο διαπραγματεύσεων. Όμως από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να μην επισημανθεί ότι οι εταίροι μας έχουν μια εκβιαστική συμπεριφορά, θα λέγα εγώ. Εγώ έχω μια προσωπική άποψη που πιστεύω ότι οι εταίροι δεν συμπεριφέρονται ως εταίροι, ειδικά αυτή την περίοδο και γενικά την περίοδο του μνημονίου. Συμπεριφέρονται ως σκληροί δανειστές, για να μην χρησιμοποιήσω κάποια άλλη λέξη. Μην ξεχνάμε ότι η δόση δεν έχει έρθει από πέρυσι, ότι τα κέρδη των ομολόγων λένε ότι δεν θα μας τα δώσουν διότι δεν ξέρουμε, ψάχνει διάφορες δικαιολογίες στον κύριο Ντράγκη. Το λάθος που έγινε τώρα με το ΤΟΥΧΟΥΣΟΥ, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για 1,2 δι επίσης δεν θέλουν να το επιστρέψουν, αλλά το συνδέουν με το πρόγραμμα. Αυτό με κάνει εμένα να είμαι καχύποπτος για τις πιέσεις οι οποίες θα ασκηθούν. Κύριε Σταυρούλια, θα δούμε τι θα γίνει. Βεβαίως. Κύριε Σταυρούλια, θα έρθω σε εσάς, γιατί σήμερα τελείωσε η προρρύθμιση για όσους ήθελαν να γλιτώσουν, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, τις προσαυξήσεις από παλαιότερα πρόστιμα, από παλαιότερες οφειλές, και ανοίγει και άνοιξε το σύστημα για τις 100 δόσεις. Έχουμε φτιάξει κάποιες κάρτες που είναι οι ρυθμίσεις για τις 100 δόσεις και αν έχουμε την καλοσύνη να μπορέσουμε να δούμε αυτές τις κάρτες, αρχής γενομένης για τα εισοδήματα από τόκους και ακίνητα. Εξαιρούνται από τα ελάχιστα τεκμήρια διαβίωσης των 3.000 έως 5.000 ευρώ όσοι δηλώνουν εισοδήματα μόνο από τόκους και ακίνητα. Η διάταξη αυτή θα ισχύσει για τα εισοδήματα του 2014 και από τη ρύθμιση ωφελούνται φορολογούμενοι που το 2014 είχαν χαμηλά εισοδήματα. Μπορείτε να μας κάνετε ένα σχόλιο σε ό,τι αφορά αυτήν την κάρτα που είδαμε? Ναι, λοιπόν, πάνω απ' όλα να δούμε το θέμα μας είναι οι φορολογικές δηλώσεις. Βεβαίως. Δεν είναι η ρύθμιση αυτή η κάρτα. Αφορά τις φορολογικές δηλώσεις της χρήσης 2014. 1η-1η 31-12 του 2014. Οι δηλώσεις αυτές θα υποβληθούν μετά από το Πάσχα με ημεροκαταληπτική ημερομηνία 36. Τι αλλαγές έχουμε? Μία από αυτές που αναφέρατε. Όταν κάποιος έχει εισόδημα μόνο από τόκους ή από ακίνητα, λοιπόν, πέρυσι φορολογείται γιατί ζει, γιατί αναπνέει. Όταν είναι το εργένης με 3.000 ευρώ, όταν είναι ένα ζευγάρι, η οικογενειακή υπόθεση 5.000 ευρώ. Φέτο έρχεται ο νομοθέτης και λέει ότι κύριε, αν έχεις εισόδημα μέχρι 3.000, λοιπόν, από καταθέσεις ή μόνο από ακίνητα, δεν σου παίρνω τεκμήριο διαβίωσης, αυτό το προσωπικό σου τεκμήριο των 3 και των 5.000. Άραγε, maximum που θα φορολογηθείς εσύ είναι για 7.000 και όχι για 10 ή 12. Πολύ ευνοϊκό το μέτρο για όσους έχουν μικρό εισόδημα. Πολύ ευνοϊκό αυτό το μέτρο. Είναι από τα πολύ λίγα ευνοϊκά μέτρα που θα παρακολουθήσουμε στην σύνταξη των φορολογικών δηλώσεων του εφετινού έτους. Σε ό,τι αφορά τώρα το πώς πήγε η προρρύθμιση, μπορείτε, έχετε μία εικόνα? Ναι. Κατά την άποψη, μία ρύθμιση η οποία λέγεται, αυτή ήταν εκούσια καταβολή ληξιπρόθεσμων χρεών, δεν μπορούμε ούτε καν ρύθμιση να την πούμε. Όταν κάτι τέτοιο γίνεται μεταξύ μίας ρύθμισης που τρέχει και μίας άλλης ρύθμισης που έρχεται, δεν είναι και ακριβώς μετρήσιμα τα αποτελέσματα. Από ό,τι ακούμε και πληροφορούμε, θα μιλάνε για 500 εκατομμύρια έσοδα του ελληνικού κράτους. Η άποψή μου, λίγα, πενιχρά τα έσοδα, όταν το 2014 και κάθε χρόνο και μέχρι 28 Δευτέρου, από ό,τι τουλάχιστον ξέρουμε και γνωρίζουμε πλέον επίσημα, κάθε μήνα τα απλήρωτα υπερέβαιναν το 1 δις. Αυτό σημαίνει ότι το να εισπράξουμε μισό δις δεν είναι και καλή εισοδιά μας.
Τι έχει γίνει όμως, και προσέξτε, τι συμβουλές δίναμε κι εμείς, για να είμαστε ειλικρινείς. Όταν ένας φορολογούμενος έχει χρεωθεί τα δύο τελευταία χρόνια, οι προσαυξήσεις του είναι 17,5% για τα δύο τελευταία χρόνια. Εάν ένας δηλαδή είχε βεβαιωθεί 10.000 28 Δευτέρου του 2013, έχει μια προσαύξηση 17,5%. Εάν πάει στην καινούργια ρύθμιση, τώρα που ανοίγει, σύμπλην Πάσχα ανοίγει των 100 δόσεων, θα ωφεληθεί το 50%, όταν πάει στις 70 δόσεις θα ωφεληθεί το 50% των προσαυξήσεων, άραγε θα κερδίσει το 8,75. Το κόστος χρήματος στην τράπεζα σήμερα είναι πάρα πολύ ακριβό, πολύ πιο ακριβό από αυτό που θα κληθεί να δώσει σε 70 δόσεις. Βασικά, η ρύθμιση που έρχεται επισκίασε τα αποτελέσματα που θα μπορούσε να δώσει αυτή η εκούσια προσέλευση των πολιτών. Ίσως γιατί πίεζαν και λίγο οι προθεσμίες. Εσείς, αλλά... κύριε Κουτουφά, πώς το αντιλαμβάνεστε, πώς το βλέπετε? Εγώ ήθελα να πω κάτι και να ζητήσω και τη γνώμη σας. Μήπως ο κόσμος τελικά έχει πρόβλημα αρεστότητας. Αυτό αποδεικνύεται. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν έχει μετρητά. Είναι σε μια κατάσταση. Αυτό αποδεικνύεται. Δεν είναι μόνο... Εγώ ξέρω πάρα πολύ κόσμο που δεν έχει αναπληρώσει. Είναι παραδοχή ότι δεν υπάρχει ρευστό στην αγορά. Ακριβώς, ούτε στα φυσικά πρόσωπα, ούτε στους μικρούς επαγγελματίες, επιχειρηματίες. Γιατί οι μικροί επαγγελματίες, μην τους κατατάσσουμε και στους επιχειρηματίες. Και μάλιστα, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί είναι στο non-paper της κυβέρνησης που έχει εκδοθεί εδώ και λίγη ώρα. Και αναφέρεται πάνω σε αυτό το θέμα και είναι στο νούμερο 5. Και λέει, κατατέθηκε, συζητήθηκε και έγινε δεκτό το σχέδιο νόμου για τη ρύθμιση σε 100 δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Και μάλιστα υπάρχει η προσδοκία εδώ στο non-paper που έχει δημοσιεύσει η κυβέρνηση ότι θα αυξήσει σημαντικά τα φορολογικά έσοδα κατά το τρέχον οικονομικό έτος. Κατά τη δική σας κρίση, κύριε Σταυρούλια, τι συμβαίνει? Κοιτάξτε, κανένας δεν χρεώνεται στο δημόσιο γιατί θέλει. Χρεώνεται γιατί δεν μπορεί. Εάν λοιπόν δεν επανεκκινηθεί η πραγματική οικονομία, να μπορεί ο επαγγελματίας, ο επιχειρηματίας να καλύψει τις δόσεις του και τις τρέχουσες υποχρεώσεις του, ό,τι και να λέμε θα μένουμε μόνο στα στατιστικά και στις προβλέψεις. Η οικονομία πλέον έχει, η πραγματική οικονομία έχει σταματήσει να λειτουργεί. Οι τράπεζες έχουν κλείσει τις τρόφιγγες και δεν μπορεί. Δηλαδή, ξέρετε, το έχω πει και σε μια άλλη εκπομπή, για να πάει να πάρεις δάνειο, ένα πράγμα πρέπει να αποδείξεις πλέον, ότι έχω λεφτά. Δάνειο παίρνεις αφού αποδείξεις ότι έχεις χρήματα. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Εάν δεν έχουμε παρέμβαση του κράτους, να έχουμε μια επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας, να ανέβουν οι τζίροι, να ανέβουν οι αποδόσεις των φορολογητέων εσόδων, να μπορέσει ο άμερος επιχειρηματίας να πληρώσει και τα παλιά και τα τρέχοντα, δεν θα κάνουμε τίποτα, δεν θα έχουμε καλό τέλος. Διότι λέμε 100 δόσεις στην εφορία, μιλάμε 100 δόσεις στο ΤΕΒΕ, 100 δόσεις στο ΙΚΑ, 100 δόσεις στο Δήμο. Δηλαδή γίναμε δοσάδες πλέον. Γίναμε δοσάδες, δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε. Μην ξεχνάμε ότι θα έρθει μετά τον Ιούνιο και η νέα. Θα έρθει ο φόρος ακινήτου περιουσίας όπως θέλουμε να το βαφτίσουμε. Είτε ένφια το βαφτίσουμε, είτε ΦΑΠ το βαφτίσουμε. Θα έρθουν η φορολογία εισοδήματος, η οποία θα είναι λοιπόν 37, 39, 30, 11. Δεν δύναται ο κόσμος, ο μισθωτός, λόγω στέρησης, τρομερής στέρησης του οικογενειακού εισοδήματος, ο μικροεπαγγελματίας έχει πεθάνει πλέον. Πρέπει να ξέρετε ένα πράγμα, κύριοι, ότι πάρα πολλά μαγαζάκια, ξέρετε γιατί υπάρχουν, διότι δεν μπορούν να κλείσουν. Αυτό που σας λέω είναι πραγματικό γεγονός. Και θα σας πω τη μαρτυρία ενός 55άρη, ο οποίος στο γραφείο μου ήρθε και μου είπε, κύριε Σταυρούλια, αυτή τη στιγμή κλέβοντας, παρά τη θέλησή του το ΤΕΒΕ, κλέβοντας παρά τη θέλησή του το κράτος, πάω γάλα στα παιδιά μου. Είμαι 55 ετών. Εάν το κλείσω, πώς θα πάω γάλα? Πρέπει να με γράψετε στα κοινωνικά συσίτια του Δήμου. Είναι ένα σημαντικό θέμα και επειδή πρέπει να προχωρήσουμε, γιατί είναι και δελτίο, θα ήθελα, κύριε Κουτουφά, ένα τελευταίο σχόλιο από τη δική σας πλευρά. Γιατί σήμερα το βράδυ, αργά το βράδυ, συνεδριάζουν τα τεχνικά κλιμάκια και από την ελληνική πλευρά το λεγόμενο Brussels Group. Και θα ήθελα μία δική σας εκτίμηση, ένα δικό σας σχόλιο σε ό,τι αφορά τα τεκτενόμενα. Γιατί, κακά τα ψέματα, την ώρα που εμείς μιλάμε, κρίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό το μέλλον της χώρας και το θέμα της ρευστότητας.
Κοιτάξτε, θα σας κάνω ένα γενικό σχόλιο. Γιατί το, λίγο τις, σύντομο όμως, ναι, για να τις προτάσεις να... τις 18 ρυθμίσεις που προτείνει η κυβέρνηση δεν το ξέρουμε. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει μια σκληρή διαπραγμάτευση. Δεν ξέρω αν θα τελειώσουν σήμερα. Τα πιο δύσκολα θα είναι με τα τεχνικά κλιμάκια. Και από εκεί και πέρα, ας πούμε, τι συγκεκριμένες ρυθμίσεις θέλουν και τι επίσης θα ζητήσουν και τι θα ζητήσουν οι εταίροι. Από εκεί και πέρα θα το δούμε στην πορεία. Πρέπει να δούμε και να δει κανείς τι προτείνει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή και δεν είναι σαφής η εικόνα. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δελτίο της Νότιας Ελληνικής Τηλεόρασης και εμείς θα αλλάξουμε θέμα. Η παλαιότητα των οχημάτων και ο εξοπλισμός ήταν κάποια από τα αιτήματα που τέθηκαν στον αναπληρωτή Υπουργό Δημόσιας Τάξης Γιάννη Πανούση από τους πυροσβέστες της Καλαμάτας. Ο κύριος Πανούσης επεσήμανε ως κύριο μέλημά τους ότι θα πρέπει να είναι η ασφάλεια των πολιτών αλλά και η δική τους. Περαιτέρω ενίσχυση του αεροδρομίου της Καλαμάτας με αστυνομική δύναμη, χωρίς να αποκλείεται και η λειτουργία αστυνομικού τμήματος, εξήγηλε ο αναπληρωτής Υπουργός Δημόσιας Τάξης Γιάννης Πανούσης στην πρώτη του επίσκεψη στη Μεσσηνία ως κυβερνητικός παράγοντας. Μπαίνουμε σε τουριστική περίοδο. Ο τουρισμός ήταν πάντοτε και είναι και εξακολουθεί να είναι και πρέπει να ενισχύσουμε όχι μόνο για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν μας, αλλά και για την εικόνα της χώρας μας, βασικός πυλώνας. Άρα πρέπει να ενισχύσουμε το αεροδρόμιο. Πρέπει δηλαδή να δώσουμε μεγάλη προσοχή στους ανθρώπους που έρχονται εδώ για να κάνουν διακοπές και να αισθανθούν και αυτοί την ασφάλεια της χώρας, της περιοχής. Όσον αφορά στο χρόνιο αίτημα των αστυνομικών ενώσεων για απόσυρση αστυνομικών από τη φύλαξη προσώπων και γηπέδων, ο κύριος Πανούσης τόνισε πως ήδη το θέμα έχει τεθεί σε προτεραιότητα. Εκεί που έχουμε την αρμοδιότητα, ήδη περίπου 1.000 έχουμε αποσύρει, που είναι μεγάλος αριθμός, και πάρα πολλά αυτοκίνητα συνοδευτικά, πάρα πολλά. Το θέμα των γηπέδων, είπα και μέσα ότι είναι ζήτημα αρμοδιότητας του Υφυπουργού αρμόδιο για τον αθλητισμό. Θα το συζητήσω μαζί του. Εγώ έχω πει τις προσωπικές μου απόψεις ότι δεν χρειάζονται αστυνομικοί μες στα γήπεδα. Αστυνομικοί είναι για να είναι στον δρόμο. Το ίδιο είναι και σχέση με τη γραφειοκρατία. Την εσωτερική γραφειοκρατία μου κάναν πολύ ωραίες εισηγήσεις οι εκπρόσωποι των συνδικαστικών οργανώσεων. Οπότε πρέπει να έχουμε έναν άνθρωπο υπεύθυνο και όχι να περνά από 15 χέρια μια υπογραφή. Έτσι, να σπάσουμε λοιπόν και τις εσωτερικές γραφειοκρατίες. Ακριβώς για να δει ο κόσμος ότι δεν είναι ένας απλός υπάλληλος ο αστυνομικός, είναι άλλη η δουλειά του. Θα το πολεμήσουμε και αυτό. Δηλαδή, σιγά σιγά αποκτούμε μια, εγώ τουλάχιστον, η ηγεσία τα έχει ξέρει, μια πλήρη εικόνα και της αστυνομίας ως θεσμού σε όλη την Ελλάδα, αλλά και των επιμέρους ζητημάτων κάθε νομού. Για το Κέντρο Κράτησης Μεταναστών στην Κόρινθο, ο κ. Πανούσης επεσήμανε πως υπάρχει συνεργασία συναρμόδιων Υπουργείων ώστε να αντιμετωπιστεί το θέμα. Πάντως, σημείωσε πως έχει γίνει έγγραφο προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ώστε οι υπηρεσίες αστυνομίας και της πυροσβεστικής να εγκατασταθούν σε χώρο του στρατοπέδου Κορίνθου. Η αρμοδιότητα έχει περάσει στην αναπληρώτρια Υπουργό Μετάθεσης Πολιτικής. Είχαμε μια σύσκεψη χθες για να δούμε πώς ακριβώς θα οριοθετηθούν κοινές δράσεις. Διότι όπως ξέρετε ήδη χθες είχαμε 500 στη Μυτιλήνη καινούριους και αναμένονται χιλιάδες μέσα στο καλοκαίρι. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτοί που ήταν μέσα, που δεν έπρεπε να ήταν μέσα, που παράτυπα και παράνομα ήταν μέσα και που καταδικαζόμαστε με εκατομμύρια ευρώ γιατί ήταν μέσα. Δεν ήταν που έπρεπε να βγουν έτσι κι αλλιώς, ελεγχόμενα, γιατί τουλάχιστον αυτοί βγήκαν ελεγχόμενα. Έχουμε όνομα, έχουμε διεύθυνση, θα ελέγξουμε αν είναι όλα αυτά σωστά, αλλά είναι ελεγχόμενα. Αλλά έρχονται κι άλλοι. Άρα το πρόβλημα το τι γίνεται με την πρώτη υποδοχή που δεν έχουμε ακόμα τις δομές ή τι γίνεται με τα ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας που δεν έχουμε ακόμα τις δομές, που δεν είναι και δικιά μας αρμοδιότητα, σας το λέω έτσι σαν απάντηση στο ερώτημά σας, πρέπει να το δούμε, αλλά έρχεται το κύμα, έρχεται. Έχουμε κάνει ένα έγγραφο, θέλω να ξέρετε, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η αστυνομία, η αστυνομική διεύθυνση, το περιοριστικό και τα οχήματα της Κορινθίας να μπουν μέσα στο στρατόπεδο, δηλαδή να μας δώσει χώρο στο στρατόπεδο για να εγκατασταθούν οι υπηρεσίες. Ο αναπληρωτής Υπουργός Δημόσιας Τάξης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον αστυνομικό της γειτονιάς. Ο αστυνομικός γειτονιάς είναι, πιστεύω, ότι ο φίλος της γωνιάς του δρόμου. Αν καταφέρουμε να το πετύχουμε, μάλιστα είπα κάποτε ότι πρέπει να χαμογελάνε κιόλας, γιατί πολλοί αστυνομικοί δεν το έχουν μάθει αυτό. Ήδη με την πρώτη εφαρμογή και ήδη πολλές πόλεις στην Αθήνα, τουλάχιστον πολλοί δήμοι λένε γιατί όχι σε εμάς, δείχνει ότι ο άλλος θέλει αυτή την ψυχολογική ασφάλεια, ότι ξέρει πού, πότε και πώς θα σε βρει. Ξέρω ότι σε λένε Νίκο, ότι περνάς κάθε πρωί από εκεί, ότι το χαιρετάς. Είναι και λίγο κοινωνική λειτουργία, αν το δείτε έτσι.
Στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας, ο κύριος Πανούσης είχε συνάντηση με τους επικεφαλείς της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας, με την Ένωση Αξιωματικών Περιφέρειας Πελοποννήσου και την Ένωση Πολιτικών Υπαλλήλων, όπου και κατέγραψε τα αιτήματά τους. Στα πρώτα αιτήματα που τέθηκαν στον Υπουργό ήταν η ενίσχυση του προσωπικού. Η έλλειψη προσωπικού αλλά και η περαιτέρω ενίσχυση του αεροδρομίου της Καλαμάτας ήταν από τα θέματα που τέθηκαν στον αναπληρωτή Υπουργό Δημόσιας Τάξης Γιάννη Πανούση από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας, την Ένωση Αξιωματικών της Περιφέρειας Πελοποννήσου και την Ένωση των Πολιτικών Υπαλλήλων. Πάντως, ο κύριος Πανούσης εκφράστηκε θετικά για τη δουλειά που γίνεται στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας. Η δουλειά που γίνεται είναι καλή. Πάντα θα ψάχνουμε να βρούμε και άλλους τρόπους για να βοηθήσουμε και την τάξη και την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής, της Ελλάδας, της Πελοποννήσου, αλλά και της Μεσσηνίας. Το πρώτο θέμα που έθεσα στον κύριο Υπουργό είναι ότι είναι επιτακτική ανάγκη να δημιουργηθεί τουλάχιστον αστυνομικό σταθμό στο αεροδρόμιο, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε και εσείς, τα τελευταία 2 χρόνια τουλάχιστον η Μεσσηνία έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη στον τουρισμό. Και το έβαλα σαν πρωταρχικό, γιατί έχω ξαναπεί και στο παρελθόν και πάνω στις προτάσεις που κάναμε στην αδιάρθρωση και στα υπόλοιπα θέματα, ότι πρώτα βάζουμε τους πολίτες και στις δύσκολες εποχές που ζούμε, την ανάπτυξη και το βασικότερο για μας, τον τουρισμό. Από εκεί και πέρα θέσαμε και άλλα ζητήματα στον κύριο Υπουργό. Βέβαια, τον προηγούμενο μήνα είχαμε Γενικό Συμβούλιο στην Αθήνα. Με τον κύριο Υπουργό τον είχαμε σε πάρα πολλές ημερίδες πριν υπουργοποιηθεί. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματά μας. Και το κυριότερο για μένα είναι ότι έλεγε και στις προτάσεις μας και χαρακτηριστικά είπε, δηλαδή στην Αμερική και ένας χαζός αστυνομικός μπορεί να πει μία πρόταση που θα είναι πολύ πιο καλύτερη για κάποιον, από κάποιον που τα ξέρει όλα. Επομένως, μας καλύπτει. Εμείς είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε την επόμενη εβδομάδα, γιατί μετέχω και στην Επιτροπή Αναδιάθρωσης στην Πανελλήνια Ομοσπονδία. Μας έχει κάνει πρόσκληση, θα καταθέσουμε και τις προτάσεις μας και πιστεύω ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα. Βέβαια, σε γενικές γραμμές, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε όλες τις επαρχίες υπάρχει λειψιδρία προσωπικού, τουλάχιστον στη Μεσσηνία υπάρχει ένα 25%. Γι' αυτό λέω, από τη στιγμή επιμένουμε να γίνει η προσλήψη των παιδιών που έχουν περάσει εδώ και 2 χρόνια, αλλά λόγω της τρόικας είχαν παγώσει, μας είπε ότι το θέμα θα προχωρήσει και θα προσπαθήσουμε κι εμείς, βάσει αναλογικά, να πάρουμε περισσότερα άτομα. Σαν εκπρόσωπος της Ένωσης Αξιωματικών Πελοποννήσου, συναντηθήκαμε με τον κύριο Υπουργό, μας δέχτηκε, τον οποίο το είχαμε και καθηγητή στις σχολές, ανταποκρίθηκε θετικά στα αιτήματα τα οποία του ζητήσαμε σαν Ένωση. Συζητήσαμε διάφορα θεσμικά θέματα όσον αφορά πράγματα τα οποία απασχολούν την αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας και γενικά την Πελοπόννησο. Τον είδαμε ότι ήταν πολύ θετικός και πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθεί στα αιτήματα τα οποία του ζητήσαμε. Το πρώτο θέμα το οποίο είπαμε ήταν για την ενίσχυση του αεροδρομίου, το οποίο, όπως είδα, το εξήγηλε και σε εσάς, ότι θα ήταν θετικός, ότι θα στείλει δύναμη, έτσι έστω να επανδρωθεί η δύναμη του αεροδρομίου. Διότι, όπως κάθε χρόνο, είμαστε το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, από ό,τι έχουμε δει στατιστικά, ήταν το δεύτερο ή το πρώτο στην Ελλάδα όσον αφορά τον τουρισμό, και γι' αυτό το λόγο, για να είμαστε κι εμείς σωστοί, συνεπείς και για να παρέχουμε ασφάλεια, πρέπει να επανδρωθεί με δύναμη και προσωπικό, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε και φέτος. Αμέσως μετά την επίσκεψή του στην Καλαμάτα, ο αναπληρωτής Υπουργός Δημόσιας Τάξης Γιάννης Πανούσης επισκέφθηκε την Τρίπολη, όπου και είχε συναντήσεις με την αστυνομία και την πυροσβεστική αντίστοιχα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο θέμα των σκουπιδιών που ταλανίζουν την πόλη. Δεν ξέρω πότε είχα έρθει. 3 χρόνια είχα έρθει να δω ένα μάτσο Αστέρα Τρίπολη. Και ήταν το ίδιο πρόβλημα. Όσο να μου πεις γραφειοκρατία, όσο να μου πεις διαφωνίες προσέγγισης και λειτουργίες, έχουμε περάσει το όριο. Έτσι. Άρα λοιπόν, θέμα να καταναμεί ευθύνης, εγώ δεν είμαι ούτε αρμόδιος, αλλά η ίδια εικόνα μιας πόλης που δεν μπορεί να λύσει αυτό το ζωτικό πρόβλημα για την υγεία, καταρχήν, έτσι, για τη δημόσια υγεία, δείχνει ότι κάπου έχει γίνει λάθος. Ας το διορθώσουμε το λάθος, ας διορθωθεί το λάθος γρήγορα, διότι δεν πας μόνο στο μακροπρόθεσμο σε αυτά τα πράγματα, πας και γρήγορα στο βραχυπρόθεσμο. Δηλαδή το να πεις ότι κάποτε θα λυθεί, δεν βοηθάει τον άλλον που βγαίνει έξω και βλέπει την εικόνα, έμπαση, παίρνει όλες αυτές τις μυρωδιές. Άρα λοιπόν, δεν ξέρω ποιος ήταν ο σχεδιασμός, δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν. Ναι. Πρέπει να τελειώσει σήμερα αυτό, πρέπει να τελειώσει αυτό, δεν γίνεται. Μπορεί να κάνετε Πάσχα έτσι.
Άγρια ψιλοκοπήθηκε μεσήνιος γιατρός στα Χανιά της Κρήτης, διότι υπερασπίστηκε μετανάστες που δέχονταν φραστική επίθεση από τους συγκεκριμένους. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων στην περιοχή της Πλάτζιας. Αντιφασιστικό συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς των Χανίων. Στη σύλληψη των τεσσάρων δραστών της άγριας επίθεσης που δέχτηκε το βράδυ της Τετάρτης στα Χανιά, ο Δημήτρης Μακρέας, ο μεσήνιος γιατρός που προσπάθησε να υπερασπιστεί έναν μετανάστη από την ίδια ομάδα, προχώρησε η αστυνομία. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλει, ο γιατρός που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Χανίων με κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κάταγμα κρόταφου, αιμάτωμα, υποσκληρίδιο και μόλοπες σε όλο του το σώμα, οι δράστες είναι χρυσαυγίτες. Όπως περιέγραψε ο γιατρός, το περιστατικό συνέβη την ώρα που ο ίδιος και η σύζυγός του έφευγαν από το στέκι μεταναστών στην πλατεία της Πλάντζιας, όπου παρακολουθούσαν αντιρατσιστική συναυλία. Εκείνη τη χρονική στιγμή, ένας μετανάστης μπήκε σε κατάσταση πανικού στο κτίριο και ζήτησε βοήθεια, καθώς, όπως είπε, ομάδα νεαρών τον προπυλάκησε σε απόσταση λίγων μέτρων από το στέκι. Ο γιατρός στην προσπάθειά του να τους υπερασπιστεί δέχτηκε δολοφονική, όπως τη χαρακτήρισε επίθεση, από πίσω με ξύλινο λοστάρι στο κεφάλι. Αμέσως μετά την επίθεση, περίπου 100 άτομα συγκεντρώθηκαν και προκάλεσαν φθορές στα γραφεία της Χρυσής Αυγής, αλλά και στο Μουσείο του Γαλανό Λευκού Φάρου της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Συγκλονισμένοι είναι οι κάτοικοι της Ηλίας από την απόπειρα αυτοκτονίας που έκανε μία 16χρονη. Η αυτοκτονίας προχώρησε χθες το πρωί μία 16χρονη στην Αμαλιάδα, αλλά ευτυχώς μεταφέρθηκε έγκαιρα στο νοσοκομείο και αντιμετωπίστηκε με επιτυχία από τους γιατρούς. Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com, η κοπέλα πήρε μεγάλη ποσότητα χαπιών από φάρμακο που της είχε χορηγήσει γιατρός για κάποιο πρόβλημα υγείας, αλλά ευτυχώς οι οικοί της το αντιλήφθηκαν έγκαιρα και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, όπου οι γιατροί έπραξαν τα δέοντα και δεν κινδύνευσε η ζωή της. Οι αστυνομικοί που κλήθηκαν από τους γιατρούς πήραν καταθέσεις από τους γονείς της κοπέλας και εντός της ημέρας θα ζητήσουν και από την ίδια να εξηγήσει τους λόγους που την οδήγησαν στην απόπειρα αυτοκτονίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο η μητέρα όσο και ο πατέρας της 16χρονης δήλωσαν έκπληκτοι από την κίνηση του παιδιού τους. Στο Άργος κινδύνεψε οδηγός γιοταχή αυτοκινήτου όταν το όχημά του παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του ποταμού Ξεριά, που λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων ανέβηκε η στάθμη των υδάτων. Ένας νεαρός οδηγός κινδύνεψε χθες το βράδυ στην πόλη του Άργους όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του ποταμού Ξεριά. Το αυτοκίνητο παρασύρθηκε από το ποτάμι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούσαν στην περιοχή και σύμφωνα με πληροφορίες, διερχόμενος οδηγός ειδοποίησε την αστυνομία και την πυροσβεστική. Μετά από επιχείρηση που πραγματοποίησε η πυροσβεστική υπηρεσία Άργους και Ναυπλίου, απεγκλωβίστηκε ο νεαρός οδηγός, ο οποίος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Ναυπλίου για προληπτικούς λόγους. Στο σημείο αυτό να συνδεθούμε με τον συνάδελφο Χρήστο Στρατουλάκο από την Πάτρα για να μας μεταφέρει την επικαιρότητα από την περιοχή της Αχαΐας. Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε και συνάδελφε. Καλησπέρα, Θανάση, από την βροχερή και μουτή πόλη της Πάτρας σήμερα με αρκετές καταιγίδες και κεραυνούς να έχουν επηρεάσει αρκετά, θα έλεγα, όλους μας εδώ στην Πάτρα. Να δούμε με την επικαιρότητα, να ξεκινήσουμε από μια εξέλιξη που έχουμε τις τελευταίες στιγμές όσον αφορά την μεταφορά του 4χρονου αγοριού από το Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας σε νοσοκομείο στην Πάντοβα της Ιταλίας. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, ήρθαν από την Ιταλία ειδικό κλιμάκιο γιατρών με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος, το οποίο παραχώρησε ο πρωθυπουργός ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Ήρθαν οι άνθρωποι αυτοί προκειμένου να μπορέσουν να στήσουν μια μονάδα η οποία θα βοηθήσει το παιδί να μεταφερθεί στην Ιταλία. Το 4χρονο παιδί αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στην καρδιά και οι θεράποντες ιατροί του κρίνουν ιδιαίτερα επικίνδυνη την μεταφορά στο νοσοκομείο. Έτσι λοιπόν ήρθαν οι Ιταλοί συνάδελφοι των γιατρών εδώ από την Πάτρα προκειμένου να ετοιμάσουν τη μονάδα και με σε 130 τελικά το παιδί θα αναχωρήσει μάλλον αύριο το πρωί για την γειτονική Ιταλία. Και να επισημάνουμε ότι είναι και η δεύτερη φορά όπου μέσα σε λίγες ημέρες το πρωθυπουργικό αεροσκάφος παραχωρείται για μια αποστολή ζωής. Ουσιαστικά γιατί είναι η δεύτερη φορά που πάλι μικρό άτομο χρειάστηκε να μεταφύγει στο εξωτερικό προκειμένου να του παρέσχουν τις πρώτες βοήθειες, να νοσηλευτεί δηλαδή σε ένα νοσοκομείο και να γίνει καλά. Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα που έχει προκύψει με κάποιον φαρσέρ. Τι ακριβώς έχει γίνει? Λοιπόν, υπάρχουν τώρα ένας, είναι δύο, είναι τρεις, δεν γνωρίζουμε. Υπάρχουν όμως κάποια άτομα εδώ στην Πάτρα όπου τις τελευταίες ώρες έχουν αναστατώσει μια ολόκληρη περιοχή, την περιοχή Καστελόκαμπο στην Πάτρα, καθώς τα άτομα αυτά τηλεφωνούν συνεχώς
στην ΔΕΗ κάνουν λόγο για προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, έχοντας νωρίτερα κατεβάσει τους γενικούς και τους διακόπτες σε αρκετά σπίτια και τα ρολόγια τα οποία τα έχουν ανοίξει και έχουν σταματήσει την παροχή ρεύματος προς τα σπίτια. Η ΔΕΗ αρχικά θεώρησε ότι κάποιος κάνει πλάκα, ωστόσο όταν πήγανε συνεργεία στη συγκεκριμένη περιοχή είδαν ότι όντως τα σπίτια δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα και κάποιος από κεντρικό σημείο τους έκοβε το ηλεκτρικό. Πάντως η αστυνομία έχει ενημερωθεί και κάνει περιπολή στη συγκεκριμένη περιοχή. Μιλάμε για μια κακόγουστη φάρσα. Και μάλιστα με ένα τέτοιο σοβαρό ζήτημα, όπου θα μπορούσε να αποβεί και μοιραίο για κάποιον που δεν γνωρίζει. Για πες μας όμως, Χρήστο, τι γίνεται. Έχουμε κάποιες συλλήψεις σχετικά με υπόθεση που αφορά ναρκωτικά. Τι ακριβώς γίνεται. Έχουμε δύο συλλήψεις ενός άνδρας ηλικίας 36 ετών και μιας γυναίκας 36 ετών επίσης, οι οποίοι συνελήφθησαν με την κατηγορία της καλλιέργειας δενδρυλίων κάναβης. Οι αστυνομικοί λοιπόν προχώρησαν σε έρευνα στην επιχείρηση του 36χρονου, ο οποίος φαίνεται να είναι γνωστός εδώ στην πόλη της Πάτρας για την δραστηριότητά του στον χώρο των καταστημάτων εστίασης, ο οποίος έλειπε και συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Εκεί λοιπόν οι αστυνομικοί εντόπισαν 7 δενδρύλια κάναβης ύψους 50 έως 60 εκατοστά, τα οποία βρίσκονταν σε στάδιο πλήρης ανάπτυξης, όπως αναφέρουν, 3 δενδρύλια κάναβης. Και όλα αυτά, τα περισσότερα εξ αυτών, τα βρήκανε μέσα σε χώρο όπου η θερμοκρασία ήταν ιδιαίτερα χαμηλή, προκειμένου να διατηρηθούν και να συντηρούνται ενδεχομένως προκειμένου να βρουν τα δύο χιλιάδες. Τα άτομα αυτά ήταν γνωστά στις αρχές, είχαν σχέση με το χώρο αυτό, γιατί μιλάμε για τρομερή οργάνωση, έτσι. Δεν είχαν κάποιο παρελθόν στην αστυνομία. Υπήρξε μια καταγγελία που έγινε στις αρχές, έγινε η έρευνα. Και να σας πω ότι όταν έγινε γνωστή η είδηση εδώ στην Πάτρα, όλοι ξαφνιάστηκαν από το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αρκετά γνωστός, επαναλαμβάνω, στον χώρο της εστίασης και της αναψυχής. Μάλιστα. Τι να πω. Έχουμε όμως και ένα άλλο θέμα, γιατί τελικά η αχαΐα δίνει μεγάλες ειδήσεις και η επικαιρότητα συνεχίζεται εκεί. Με αμύωτο ρυθμό. Συμπλοκές είχαμε στην Πάτρα πάλι. Μικροσυμπλοκές. Είχαμε δύο μικροσυμπλοκές. Να ξεκινήσουμε καταρχήν με το πιο σοβαρό περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε χθες αργά το βράδυ στην περιοχή Κρίνη, λίγο έξω από το κέντρο της Πάτρας. Ήταν δύο ομάδες, οι οποίες αποτελούνταν από περισσότερα από 15 άτομα, συνεπλάκησαν μεταξύ τους. Υπήρξε για περίπου 5 λεπτά άγρια συμπλοκή. Υπήρχαν βέβαια κάποιες πληροφορίες από αστυνομικούς ότι κάποια από τα άτομα αυτά είχαν όπλα, καθώς φαίνεται να ακούστηκαν πυροβολισμοί στην περιοχή. Ωστόσο, όταν η αστυνομία βρήκε στο σημείο, τα άτομα αυτά είχαν εξαφανιστεί. Φαίνεται να υπήρξαν και κάποιοι τραυματισμοί, καθώς οι αστυνομικοί είδαν και αίματα στο συγκεκριμένο σημείο. Την ίδια στιγμή, λίγη ώρα νωρίτερα, στην πλατεία Όλγα στην Πάτρα, είχαμε μια συμπλοκή μεταξύ δύο ατόμων. Μάλλον, όπως εικάζουν οι αστυνομικοί, μάλλον πρόκειται για ναρκωτικά η συμπλοκή τους. Με αποτέλεσμα, ένας εξ αυτών, ο οποίος και συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα, να χτυπά με καρέκλα στο κεφάλι το άλλο άτομο και με σταυτοδοχείο το οποίο πήρε από καφετέρια της περιοχής. Μάλιστα. Έχουμε όμως και ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα που αφορά την Εθνική Οδό στο κομμάτι Πατρών Πύργου. Τι γίνεται με αυτό το θέμα, Χρήστο, γιατί μιλάμε για έναν δρόμο Καρμανιόλα, μιλάμε για έναν δρόμο που έχει παραμείνει μητελές ως έργο και έχουμε θρηνήσει και πάρα πολλά θύματα σε εξόδους και πλησιάζει το Πάσχα, έτσι. Δύο εβδομάδες. Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν την αναβολή του διαγωνισμού, ο οποίος είχε προγραμματιστεί από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου. Στις 31 Μαρτίου ήταν να γίνει η διαδικασία αυτή και την οποία είχε ανακοινώσει ο κ. Ξοχοίδης σε επίσκεψή του στην πόλη του Πύργου. Με ανακοίνωσή του λοιπόν το Υπουργείο ανακοινώνει ότι πρόκειται να αναβληθεί από τον κ. Σταθάκη δημοπράτηση του έργου. Μια εξέλιξη η οποία την είχε ανακοινώσει στους φορείς, οι οποίοι βρέθηκαν πριν από λίγες εβδομάδες στο γραφείο του και ο Περιφερειάρχης και αρκετοί δήμαρχοι, καθώς όπως είπε δεν υπάρχει χρηματοδότηση προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο. Βέβαια, αυτό όπως καταλαβαίνετε έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις στην περιοχή. Ο κ. Σταθάκης, σε συνάντηση που είχε με βουλευτή από την Καλαμάτα, του τόνισε ότι θα βρεθεί η λύση και θα ολοκληρωθεί το έργο αυτό, το οποίο είναι πολύτιμο για την περιοχή. Την ίδια στιγμή που ο κ. Κατσιφάρας είναι ιδιαίτερα σκληρός, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος, προς τον κ. Σταθάκη,
για το γεγονός ότι παρότι είχε γίνει η προκήρυξη του έργου, τελικά δεν ολοκληρώνεται και θεωρεί ο ίδιος ότι κάποιοι παίζουν πίσω από την πλάτη της Δυτικής Ελλάδας. Πάντως είναι ένα σύριαλ το οποίο θα έχει πολλά επεισόδια, καθώς φαίνεται να υπάρχουν και πληροφορίες, και ολοκληρώνουμε με αυτό, όπου αναφέρουν ότι το έργο δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσω του ΕΣΠΑ, καθώς το ΕΣΠΑ το οποίο θα βγει το επόμενο χρονικό διάστημα, Χρήστο, θα αφορά έργα τα οποία είναι προς ολοκλήρωση. Χρήστο, η αλήθεια είναι ότι αυτό το θέμα που είπες είναι πολύ σοβαρό και σε άκουγα με προσοχή για έναν απλούστατο λόγο. Επειδή έχω περάσει από αυτό το σημείο και έχουν περάσει και χιλιάδες άλλοι επιβάτες, καλό είναι κάποιοι να μην το κάνουν σαν το μετρό της Θεσσαλονίκης, όπου περιμένουν και τίποτα δεν γίνεται. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ σε αυτό το σημείο και θα το αναδείξουμε την ερχόμενη Δευτέρα, γιατί το κανάλι μας βρίσκεται κοντά σε τέτοιου είδους εξελίξεις και μάλιστα ρεπορτάζ για τέτοιου είδους θέματα θα συνεχίζουν να απασχολούν το σταθμό μας. Χρήστο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Στο σημείο αυτή τη στιγμή να καλωσορίσω τον μετεωρολόγο μας Κλέαρχο Μανουσάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Προκειμένου να μας ενημερώσετε πρώτον για τις έντονες βροχοπτώσεις που πλήττουν την περιοχή της Μεσσηνίας αλλά και ολόκληρη την Πελοπόννησο και να μας δώσετε μια εικόνα για τον καιρό το Σαββατοκύριακο. Γιατί πολλοί κόσμος μπορεί να φύγει από αστικά κέντρα και να κατέβει προς την Πελοπόννησο ή και το αντίστροφο. Θα θέλαμε μια εικόνα. Μάλιστα. Είχαμε λοιπόν μια πολύ καλά οργανωμένη κακοκαιρία. Άμα περάσουμε και στην πρώτη μας κάρτα, θα δούμε αυτή τη στιγμή πώς έχει εξέλιξη πάνω από την περιοχή της Πελοποννήσου συγκεκριμένα. Ένα πολύ ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο επηρέασε το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή την τελευταία εικόνα που πήραμε από το ραντάρ, που έχουμε τις καταιγίδες που εκδηλώνονται μέχρι πριν λίγη ώρα στην περιοχή της Πελοποννήσου. Όπως είδατε και πριν στην προηγούμενη σύνδεση που κάνατε με την Αχαΐα, έχουμε αρκετά ισχυρές βροχές στην περιοχή της δυτικής βορειοδυτικής Πελοποννήσου, συνοδεία καταιγίδων. Το σύστημα τώρα όλο αυτό αρχίζει και μετατοπίζεται σταδιακά ανατολικά, βόρειο-ανατολικά. Η επόμενη μας κάρτα θα δείξει την εξέλιξη. Πριν προχωρήσετε, η εικόνα που έχετε είναι ότι θα συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις. Οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της νύχτας σήμερα και μέχρι αύριο το πρωί. Και έτσι σιγά σιγά θα πάμε σε μια υποχώρηση της όλης αυτής της εξέλιξης. Θα δούμε τώρα στην επόμενη μας κάρτα πώς έχει η κατάσταση συγκεκριμένα για σήμερα το βράδυ και μέχρι αύριο το πρωί. Βλέπουμε λοιπόν, έχουμε τις καταιγίδες, όπως είπαμε και προηγουμένως, έτσι όπως αυτές αποτυπώνονται από το ραντάρ που καλύπτει την Πελοπόννησο. Έχουμε λοιπόν αρκετά ισχυρές βροχές σε καταιγίδες. Στο μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου η κατάσταση αυτή θα διατηρηθεί μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Οι νοτιάδες βλέπουμε ότι φτάνουν τα 5-6 και τοπικά τα 7 μπουφόρ στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα. Ενώ από πλευράς θερμοκρασίας είμαστε γενικά σε κανονικές, θα λέγαμε, τιμές. Μέσα στη νύχτα δεν περιμένουμε να πέσουμε κάτω από τους 12 βαθμούς Κελσίου και μέχρι τους 7 θα έχουμε στις πιο ορεινές περιοχές. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Έχουμε τις τελευταίες περίπου 24 ώρες τη λεγόμενη αφρικανική σκόνη, η οποία έχει δημιουργήσει ένα αποπνικτικό περιβάλλον σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Έχουμε συννεφιά, έχουμε βροχή, έχουμε μια περίεργη υγρασία και ζέστη. Και από ό,τι βλέπουμε, βρέχει και λάσπη. Τι γίνεται με αυτό το πράγμα? Βεβαίως. Η όλη αυτή και η κατάσταση οφείλεται στο ότι το βαρομετρικό χαμηλό, έτσι όπως σας το ανέφερα προηγουμένως, έχει περάσει από τη Βόρεια Αφρική. Οπότε οι νοτιάδες μεταφέρουν αρκετά μεγάλες ποσότητες αφρικανικής σκόνης, οι οποίες με τη μορφή βέβαια βροχόπτωσης πέφτουν στην επιφάνεια του εδάφους, με τις λεγόμενες λασποβροχές όπως γνωρίζουμε. Και αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργεί και αυτή την έντονη θολούρα, όπως λέμε, στην ατμόσφαιρα, δηλαδή την πολύ περιορισμένη ορατότητα. Αλλά και την γενικά αποπνικτική ατμόσφαιρα σε κάποια αστικά κέντρα, όπως και εδώ βέβαια στην Αθήνα. Από εκεί τώρα και μετά μπορούμε να πούμε ότι το φαινόμενο αυτό θα αρχίσει να υποχωρεί. Άμα δούμε στην επόμενη μας κάρτα που αναφερόμαστε για την Κυριακή, βλέπουμε πλέον οι άνεμοι στην πλευρά του Ιωνίου στρέφονται σε βορειοδυτικούς 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Οπότε σιγά σιγά και η αφρικανική σκόνη θα αρχίσει να μετατοπίζεται ολοένα και πιο ανατολικά, νοτιοανατολικά. Άρα λοιπόν, όπως λέμε, η ατμόσφαιρα θα αρχίσει να καθαρίζει από την Κυριακή κυρίως και μετά. Και όπως βλέπετε και στην κάρτα μας, οι βροχοπτώσεις θα αρχίσουν και αυτές να εστιάζονται κυρίως στα πιο ανατολικά τμήματα και αυτές βέβαια μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής. Το οποίο θα ήθελα να μάθουν και πολλοί που ασχολούνται με το επάγγελμα του αγρότη, ως επαγγελματίες. Αυτή η αφρικανική σκόνη επηρεάζει τις καλλιέργειες και αν τις επηρεάζει μέχρι ποιο βαθμό? Κοιτάξτε να δείτε, η αφρικανική σκόνη μπορούμε να πούμε κατά κάποιο τρόπο βοηθάει τις καλλιέργειες, είναι δηλαδή ευνοεί την όλη αυτή η κατάσταση. Βέβαια, δημιουργεί προβλήματα σε ό,τι έχει να κάνει με τους ανθρώπους, όσοι δηλαδή έχουν προβλήματα με το αναπνευστικό. Αλλά από πλευράς το θέμα δηλαδή της καλλιέργειας δεν φαίνεται να υπάρχει θέμα με αυτή τη σκόνη. Δεν επηρεάζει δηλαδή αρνητικά το όλο φαινόμενο, μόνο που μπορούμε να πούμε ότι και συμβάλλει και θετικά στην όλη αυτή η κατάσταση. Σε ό,τι αφορά τώρα Σάββατο και Κυριακή, ποια θα είναι η πορεία του καιρικού αυτού φαινομένου
Λέτε στον κόσμο να βγει έξω, να μείνει μέσα. Βεβαίως. Όχι, δεν υπάρχει κάποιο θέμα για να πανικοβληθεί ο κόσμος. Το φαινόμενο βέβαια έχει αρχίσει πλέον και ολοκληρώνεται. Όπως είπαμε, από αύριο το μεσημεράκι και μετά τα φαινόμενα θα αρχίσουν να μετατοπίζουν τον Λιόνια και πιο ανατολικά. Θα εξασθενούν και από την Κυριακή και κυρίως τη Δευτέρα. Τα φαινόμενα θα έχουν πλέον σταματήσει, όπως λέμε και στη τελευταία μας κάρτα. Θα εστιαστούν στα πιο ανατολικά τμήματα και θα είναι πλέον εξασθενημένα. Οπότε και ο καιρός θα βελτιωθεί και θα πάμε σε πιο ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες για τη νέα εβδομάδα που ανοίγεται μπροστά μας. Και μία ερώτηση τελευταία. Το Πάσχα, περίπου το Πάσχα τι καιρό θα έχουμε? Γιατί οι περισσότεροι κάνουν τα δικά τους σχέδια ώστε Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη, το αργότερο μέχρι Μεγάλη Πέμπτη να αναχωρήσουν για τα χωριά τους. Που κατεβαίνουν προς Πελοπόννησο, προς εμάς. Κοιτάξτε να δείτε και να πούμε και όλη την πραγματικότητα πως όχι. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμα στοιχεία που να μας δώσουν με ακρίβεια το τι θα γίνει την περίοδο του Πάσχα. Τόσο τη Μεγάλη Εβδομάδα, όσο βέβαια και κατά τη διάρκεια του Σαββάτου και της Κυριακής. Από εκεί όμως και μετά, μια πρώτη τάση μπορούμε να πούμε, δεν φαίνεται κάτι που να μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα τόσο στην έξοδο των εκδρομέων, όσο βέβαια και σε αυτούς που αναμένεται να μείνουν στις διάφορες πόλεις. Δεν φαίνεται, δηλαδή, φαίνεται με τα πρώτα στοιχεία, όσο βέβαια μπορούμε να είμαστε βέβαιοι, μπορούμε να πούμε ότι φαίνεται να κυλάει σε φυσιολογικές συνθήκες. Κύριε Μανουσάκη, στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά και εμείς να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα. Με κεντρικό θέμα αθλητισμός χωρίς αναβολικά, διοργανώθηκε σήμερα στην αίθουσα του Διοικητηρίου Καλαμάτας η μερίδα για την νεολαία που πρωτοπορεί στον αγώνα κατά των αναβολικών. Σημαντική ήταν η τοποθέτηση του αναπληρωτή Υπουργού Δημόσιας Τάξης Γιάννη Πανούση, ενώ οι εξειδικευμένοι επιστήμονες παρέθεσαν εισηγήσεις για το καυτό αυτό θέμα. Η νεολαία πρωτοπορεί στον αγώνα κατά των αναβολικών ήταν το θέμα της ημερίδας σεμιναρίου που διοργάνωσε η μη κερδοσκοπική εταιρεία Αθλητισμός Χωρίς Αναβολικά σε συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ υπό την αιγίδα της δευτεροβάθμιας και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Καλαμάτας το πρωί στο Αμφιθέατρο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος. Σημαντική ήταν η τοποθέτηση του αναπληρωτή Υπουργού Δημόσιας Τάξης Γιάννη Πανούση, που έχει ασχοληθεί διεξοδικά με το θέμα πολλά χρόνια, ενώ ο πρόεδρος της μη κερδοσκοπικής εταιρείας, πρώην Υφυπουργός Εσωτερικών, Γιώργος Κατσιμπάρδης, αναφέρθηκε στον τοπάρισμα που υπάρχει σε όλους τους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες. Στο σεμινάριο υπήρξαν και εξειδικευμένες εισηγήσεις για το καυτό θέμα των αναβολικών, ενώ την εκδήλωση χαιρέτησε με μήνυμά του και ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμος. Η φαρμακοδιέγερση των τόπων, το ψευτοθέαμα, το στημένο παιχνίδι, ο οργανωμένος φανατισμός, το παιδιέ, αλλιώς το περιεχόμενο και της έννοιας του παιχνιδιού. Δυστυχώς είναι γνωστό ότι τα αναβολικά δεν επηρεάζουν μόνο την αθλητική παρουσία, μόνο την ψυχική και σωματική υγεία των αθλητών και των νέων, αλλά νομίζω ότι αποδομούν όλη τους την κοινωνική συμπεριφορά. Οπότε κάθε τέτοια εκδήλωση, κάθε τέτοια προσπάθεια, η οποία έχει στόχο την ενημέρωση, την πρόληψη, την σωστή αντιμετώπιση σε σχέση με την παρουσία των νέων που έχουν σχέση με τον αθλητισμό και τη σχέση τους που ενδεχομένως μπορεί να προκύψει με τα αναβολικά, είναι εξαιρετικά σημαντική για την νεολαία, για τον αθλητισμό, για την κοινωνία μας ολόκληρη. Το παράθυρο στον ήλιο, στα πλαίσια των εργασιών της ομάδας της Σχολής Γονέων, διοργανώνει εκδήλωση ομιλία με θέμα «Γονείς, παιδιά, ενήλικη και ανήλικη αγάπη στην επικοινωνία τους», αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο ΡΕΤΣ με ομιλητή τον Τρίφωνα Ζαχαριάδη, ψυχαναλυτικό θεραπευτή και συγγραφέα και τις ψυχολόγους Βασιλική Παπαδοπούλου και Γιώτα Παπαγεωργίου. Στα πλαίσια της λειτουργίας της ομάδας σχολής γονέων που φέτος λειτουργούμε για 8η χρονιά στο παράθυρο στον ήλιο, σε αυτό το εργαστήρι δημιουργικής έκφρασης και απασχόλησης, έχουμε καλεσμένο τον κύριο Τρίφωνα Ζαχαριάδη, ψυχαναλυτικό θεραπευτή και συγγραφέα, τον οποίο τον γνωρίσαμε μέσα από το βιβλίο του «Ποιος εκπαιδεύει συναισθηματικά ποιον, τα παιδιά τους γονείς ή γονείς τα παιδιά». Θεωρήσαμε λοιπόν ότι ήταν ένα πολύ σημαντικό εγχειρίδιο στις εργασίες στα πλαίσια των σχολών γονέων μας, στα πλαίσια δηλαδή αυτής της ομάδας μέσω της οποίας οι γονείς ενημερώνονται και βοηθούνται στο να γίνουν ακόμα καλύτεροι στο γονεϊκό τους ρόλο.
Και γι' αυτό λοιπόν το Σάββατο 28 Μαρτίου, 6 ώρα το απόγευμα, στο ξενοδοχείο Rex, ο κύριος Ζαχαριάδης θα μας μιλήσει για τις σχέσεις γονιών-παιδιών, την ενήλικη και ανήλικη αγάπη στην επικοινωνία τους, θα μας παρουσιάσει το βιβλίο του «Ποιος εκπαιδεύει συναισθηματικά ποιον», καθώς επίσης και το βιβλίο του που μόλις εκδόθηκε, «Συντροφικότητα και αποχωρισμός», από το ρόλο του γονέα, του εραστή και του παιδιού. Οι τρεις τελευταίες παραστάσεις που θα πραγματοποιηθούν σήμερα στις 9 το βράδυ, αύριο και την Κυριακή στις 9 το βράδυ επίσης, στην κεντρική σκηνή του ΔΥΠΕΘΕ Καλαμάτας, ολοκληρώνουν με επιτυχία το θεατρικό έργο «Αλίμονο στους νέους». Διανύουμε το τελευταίο Παρασκευο-Σαββατοκύριακο για τις παραστάσεις του θεατρικού έργου «Αλίμονο στους νέους» που παρουσιάζει στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καλαμάτας. Το κοινό αγκάλιασε την παραγωγή αυτή που έκανε πρεμιέρα στις 31 Ιανουαρίου, καθώς το έργο είναι διαχρονικό και νοσταλγικό. Προσφέρει ξεκαρδιστικό γέλιο αλλά και πολλές συγκινητικές στιγμές, ενώ ταξιδεύει το κοινό στις ομορφιές μιας άλλης εποχής με όχημα μια ασπρόμαυρη παράσταση. Οι τελευταίες παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα στις 9, αύριο Σάββατο στις 9 και την Κυριακή στις 8 στην κεντρική σκηνή του ΔΥΠΕΘΕ Καλαμάτας. Οι παραστάσεις κάνανε τον κύκλο τους με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο κόσμος της Καλαμάτας το ευχαριστήθηκε πάρα πολύ, γελάσανε πάρα πολύ, συγκινηθήκανε πολύ, ταξιδέψανε με το βαγόνι αυτό της παράστασης, το ασπρόμαυρο, την ασπρόμαυρη παράσταση, σε μια άλλη εποχή, πολύ πιο όμορφη από τη σημερινή. Και οι παραστάσεις ολοκληρώνονται το Παρασκευο-Σαββατοκύριακο, είναι οι τελευταίες. Περιμένουμε όσους δεν έχουν δει την παράσταση να έρθουν, γιατί είμαστε σίγουροι ότι θα το ευχαριστηθούν πάρα πολύ. Α, το νοικιάζετε με τα περπίσεω! Για να το μπορούμε να. Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μπορώ, μπορώ να το δω. Βεβαίως, κύριε, περάστε από εδώ. Από εδώ. Προσέξτε μόνο το σκαλαματάκι του πετσικάρι λίγο. Δεν πειράζει, κουρί. Με εκδήλωση γευσιγνωσίας αρχίζουν αύριο οι εκδηλώσεις για τον 10ο Μαραθώνιο Αγώνα Δρόμου της Μεσίνης, στον οποίο θα γίνουν τρεις αγώνες σε τρεις διαδρομές των 42, 10 και 3 χιλιόμετρων την Κυριακή με αφετηρία την πλατεία της Μεσίνης. Όλα είναι έτοιμα για τον Μαραθώνιο Αγώνα Δρόμου της Μεσίνης που φέτος συμπληρώνει 10 χρόνια. Το ραντεβού έχει δοθεί για την προσεχή Κυριακή στις 7.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της Μεσίνης και θα γίνουν τρεις αγώνες, καθώς πέρα από την κλασική διαδρομή θα γίνει αγώνας 10 χιλιόμετρων και 3 χιλιόμετρων για μαθητές και γονείς. Τα 10 χιλιόμετρα θα ξεκινήσουν στις 9 και τα 3 στις 10 το πρωί. Αύριο Σάββατο θα γίνει μια εκδήλωση γευσιπροβολή των τοπικών προϊόντων, ενώ ο φετινός Μαραθώνιος της Μεσίνης θα έχει και μασκότ που πήρε το όνομα Δαϊκλής, ο οποίος ήταν αρχαίος Μεσίνιος Ολυμπιονίκης. Ο Δήμος Μεσίνης όχι μόνο στηρίζει, αλλά θα προσπαθήσει στα επόμενα και τα επόμενα χρόνια να αναβαθμίσει το Μαραθώνιο. Θεωρούμε ότι είναι μια από τις πιο καλές και τις πιο υγιείς αθλητικές εκδηλώσεις που γίνονται στην περιοχή της Μεσίνης. Και τα τελευταία χρόνια, χρονιά με χρονιά, αποκτάει όσο και πάμε και μεγαλύτερη αξία και με πιο μεγάλη δύναμη. Καλούμε όλους τους φίλους στη Μεσσηνία και όχι μόνο να βρίσκονται το διήμερο στη Μεσσήνη, γιατί εκτός από τις κλασικές διαδρομές θα έχουμε και πολιτιστικά δρόμενα. Η Κυριακή θα γίνει ο 10ος Μαραθώνιος της Μεσσήνης, που παράλληλα έχει και τα αγωνίσματα τα 10 χιλιόμετρα και τα 3 χιλιόμετρα για παιδιά. Είναι ο δεύτερος ιστορικά μαραθώνιος ο δρόμος που γίνεται στην Ελλάδα και οι συμμετοχές μέχρι τώρα από ό,τι μας λένε τα παιδιά που είναι στη γραμματεία είναι σε μεγάλο βαθμό και θα έχει επιτυχία. Εμείς καλούμε σαν Οργανική Επιτροπή τον κόσμο να είναι την Κυριακή στο Μεσίνη και με την παρουσία του και με το χειροκρότημά του να δώσει μια όθηση στους αθλητές. Και το δεύτερο, ότι η προσπάθεια που θα γίνει και από την Οργανική Επιτροπή και από το Δήμο Μεσίνης, που είναι ο βασικός διοργανωτής, είναι του χρόνου να κάνει το μεγάλο άλμα ο Μαραθώνιος Μεσίνης.
Και το κυριότερο ότι και το Σάββατο ο Δήμος κάνει εκδηλώσεις στην κεντρική πλατεία της Μεσίνης με περίπτερα γευσηγνωσίας από τους τοπικούς παράγοντες και συνδέει και τον αθλητισμό και την προβολή της περιοχής. Γι' αυτό θα είναι όλη την Κυριακή να είναι στη Μεσίνη. Με στόχο να ανατρέψει το 0-2 από την κανονική περίοδο των αγώνων, η ανδρική ομάδα βόλεϊ του Ακρίτα υποδέχεται αύριο στις 7 το απόγευμα στο κλειστό της παραλίας την ΕΑ Πατρών για να επιδιώξει την άνοδο στην Α2 κατηγορία. Η μεγάλη ώρα για την ανδρική ομάδα βόλεϊ του Ακρίτα έφτασε, καθώς αύριο στις 7 το απόγευμα αντιμετωπίζει στο κλειστό της παραλίας την ΕΑ Πατρών με στόχο να ανατρέψει το 0-2 και να πετύχει την άνοδο στην Α2 κατηγορία. Το κλίμα στις τάξεις της ομάδας είναι εξαιρετικό και το γήπεδο αναμένεται να γεμίσει ασφυκτικά από τους φίλους του αθλήματος. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα στο κλειστό της παραλίας η αντρική μας ομάδα του Ακρίτα αντιμετωπίζει τη Νέα από την Πάτρα, ίσως το πιο σημαντικό παιχνίδι της χρονιάς. Ξεκινάει η τελική φάση το play-off, όπου στις 3 νίκες θα κριθεί ο πρωταθλητής που θα ανέβει στην Α2 εθνική κατηγορία. Η ομάδα μας έχει το μειονέκτημα απέναντι στην πατρινή ομάδα, γιατί χάνει με 2-0, μιας και μεταφέρονται τα αποτελέσματα του πρωταθλήματος. Βέβαια και οι δύο ήττες ήταν οριακές, με σκορ 3-2, που σημαίνει ότι οι ομάδες είναι άκρως ισορροπημένες και θεωρώ ότι τουλάχιστον στην έδρα μας έχουμε το προβάδισμα. Στόχος μας είναι ως το δυνατόν η εύκολη επικράτηση, για να μπορέσουμε να πάμε την Τετάρτη μέσα στην Πάτρα να διεκδικήσουμε και εκεί την νίκη και να φέρουμε τη σειρά στο 5ο παιχνίδι στην Καλαμάτα ξανά. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, είμαστε πανέτοιμοι. Η προετοιμασία έχει ολοκληρωθεί. Σήμερα μένει μια προπόνηση τελευταία καλούμε τον κόσμο του βόλεϊ της Καλαμάτας και όχι μόνο του βόλεϊ να βρεθεί σε αυτό το παιχνίδι και να μας ενισχύσει στην προσπάθεια που κάνουμε για άνοδο στην Α2 εθνική κατηγορία. Πάντα ένας τελικός είναι σημαντικός. Αύριο ξεκινάνε τελική, οπότε είναι το πρώτο βήμα για να καταφέρουμε αυτό που έχουμε θέσει από την αρχή της χρονιάς σε στόχο, να ανέβουμε κατηγορία και να παίζουμε του χρόνου στην Α2. Αναμένεται να γίνει ένα δύσκολο και συναρπαστικό παιχνίδι. Σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Ακρίτας? Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, πιστεύω, στην καλύτερη κατάσταση που μπορεί να είμαστε. Θεωρώ ότι η δουλειά και η συγκέντρωση που είχαμε το τελευταίο διάστημα θα φανεί στο γήπεδο από το αυριανό παιχνίδι και για την υπόλοιπη εβδομάδα. Οπότε είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το πρώτο βήμα, να κερδίσουμε το αυριανό παιχνίδι για να μπορέσουμε να επιτεύξουμε τους στόχους μας. Υπάρχει πολύ μεγάλη ικανοποίηση στην ομάδα για όλη αυτή την προσπάθεια που έχει γίνει και για όλα αυτά που έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα. Βρεθήκαμε αίτητοι σχεδόν μέχρι την τελική φάση. Από αύριο αρχίζουν οι τελικοί. Είναι πολύ ιδιαίτερα παιχνίδια. Χρειάζεται ήθος. Πρέπει να παλέψουμε για όλο αυτό. Χρειαζόμαστε τον κόσμο κοντά μας για να πετύχουμε τον αρχικό μας στόχο και να καταφέρει η Καλαμάτα να έχει άλλη μία ομάδα στην Α2 εθνική κατηγορία. Αύριο στις 7 στο κλειστό της παραλίας περιμένουμε όλο τον κόσμο της Καλαμάτας να δώσουμε μαζί τη μεγάλη μάχη για την ανατροπή, η οποία θα ξεκινήσει από την πόλη μας και πιστεύουμε ότι θα καταλήξει και στην πόλη μας για το μεγάλο τελικό. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Νότιας Ελληνικής Τηλεόρασης. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ.